χτίσω μου στη Λιβαθό, θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο πουλί. Έτσι, επειδή είναι και πολύ μεγάλη η περιοχή σα και. Έχει χάσει τα λόγια σου. Εσά που του βάζει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρκουμέλ που πραγματικά είναι ένα αξιόλογο συνάδελφο και φροντίζει την. Εγώ έχω τύψει, δεν φροντίζω τη Λιβαθό όσο θα έπρεπε, γιατί τα χρυσοφυλάκια που έχουν την ευθύνη αφήνουν πάρα πολύ δουλειά και να λείπουν συνέχεια το νησί. Τώρα όμω πραγματικά αισθάνομαι μια ανακούφιση και το λέω και το χαίρομαι ότι σπάνια ένα τέτοιο επίπεδο μπορεί να βοηθήσει την περιοχή μα τόσο πολύ. Για τον Άγγελο βέβαια δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί ο Άγγελο είναι εγώ, είναι ο Άγγελο και ο Ευάγγελο. Ζω για τη στιγμή που θα πω στο ψωδέλτιό του. Αγαπητοί πατέρε, μαέστρο, θέλω να σα συγχαρώ και είναι τιμή σε αυτό το κομμάτι τη Διαβαθού. Πραγματικά μπορούμε και διατηρούμε τις παραδόσεις μας. Διατηρούμε τον πολιτισμό μας και είναι η Λιβαθό ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά προσφέρει τον πολιτισμό της. Προσφέρει τον πολιτισμό της μέσα από εσάς που μπορείτε, έχετε τον χρόνο, βρίσκετε τον χρόνο και μπορείτε και ασχολιόσαστε με αυτό που λέγεται χοροδία. Υπάρχει φιλαρμονική μας, υπάρχουν πολλά πράγματα στη Λιβαθό και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό που τη φέρνουν μπροστά και ακόμα πιο μπροστά από όλα τα μέρη της Κεφαλαιά. Θέλω να σας συγχαρώ ιδιαίτερος έναν προς ένα, ιδιαίτερα το μαέστρο που κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί πραγματικά είναι προσπάθεια, και να ευχηθώ ένα 2015 να είναι δημιουργικό, πάνω απ' όλα υγεία και να έχουμε ακόμα περισσότερες παρουσιάσεις και περισσότερα μέλη στην χοροδία. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον Πρόεδρο, να μην ξεχνιέστε. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί χοροδοί, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που σήμερα βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το χώρο, όπου κόβουμε την πίτα της χοροδίας Λιβαθού σε ένα τμήμα της κοινοφελούς επιχείρησης, ένα τμήμα που πραγματικά διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και πολύ περισσότερο και στην εκκλησία μας. Βλέποντάς σας έτσι στο πρόσωπο, με πάρα πολλούς από εσάς έχουμε ψάλει και λιγότερο μπορεί να έχουμε τραγουδήσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και από τη θέση αυτή ως Προέδρου του πολιτισμού της, του Δήμου της Κεφαλονιάς πρέπει να σας πω ότι σίγουρα και οπωσδήποτε θα ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη φιλαρμονική αυτή, αλλά και πολύ περισσότερο τις προσπάθειες που πραγματικά κάνει ακούραστα αλλά πολύ σημαντικές ο Βασίλης ο Καλογεράς. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι όποτε ευδοκιμήσει η ώρα και είμαστε έτοιμοι μαέστρο, η χοροδία αυτή όλοι και πολύ περισσότεροι που μπορεί να λείπουν και από εδώ απόψε, είμαστε έτοιμοι να πάμε οπουδήποτε θέλουμε από Αθήνα αλλά και σε όλα τα Επτάνησα. Είναι μια επιθυμία και του Δημάρχου μας, αλλά και πολύ περισσότερο και εμάς την Προφέρεια. Μπράβο!